Με πυρετόδης ρυθμούς εργάζονται οι υπάλληλοι της περιφέρειας Κρήτης εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης της 25ης Ιουνίου. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας και συγκεκριμένα ετοιμάζουμε σήμερα τους εκλογικούς σάκους με το εκλογικό υλικό. Οι εκλογικοί σάκοι θα παραλυφθούν αύριο από τους Δήμους, οι οποίοι θα διανεμηθούν και θα διανεμηθούν σε εκλογικά τμήματα. Επίσης, αύριο θα παραλυφθούν από τους Δήμους και τα τάμπλετ, τα οποία θα δοθούν στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Συνολικά οι εκλογές στην Κρήτη ανέρχονται σε 558.156, με τον αριθμό να είναι αυξημένος κατά 3.600 σε σύγκριση με τις εκλογές της 21ης Μαΐου, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αύξηση των ετεροδημοτών, όσο και στην αύξηση που καταγράφεται στους εκλογείς του άρθρου 27. Στην Κρήτη έχουμε 554.556, ήταν την προηγούμενη φορά, και αυτή τη φορά είναι 558.156. Οι ψηφοφόροι, βασικοί ψηφοφόροι, παραμένουν οι ίδιοι. Είχαμε μία αύξηση στους ετεροδημότες και συγκεκριμένα έχουμε αύξηση από 12 τμήματα ετεροδημοτών, άλλα 19 σε όλη την Κρήτη, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Δηλαδή έχουμε 31 εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών αυτή τη στιγμή. Από 12. Συνολικά 263.027 είναι οι εκλογές στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 149.693 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 75.670 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και 69.677 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Σε αυτή την εκλογική διαδικασία οι συνδυασμοί και τα ψηφοδέλτια που έχουμε είναι 27 από 31 που είχαμε στις εκλογές του Μαΐου. Και ότι από αυτά τα 27, από αυτούς τους 27 συνδυασμούς, δεν κατέθεσε ψηφοδέλτιο, δεν κατάφερε να έχει ψηφοδέλτιο ένα συνδυασμός. Ο οποίος είναι? Το λαϊκό, ρεπουμπλικανικό κόμμα, το Τραμπ. Τα εκλογικά τμήματα ανέρχονται σε 1.325 στην Κρήτη από 1.306 που ήταν στις εκλογές της 21ης Μαΐου, με τα εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών να είναι αυξημένα σε όλο το νησί. Στο Ηράκλειο, οι ετεροδημότες θα ψηφίσουν στο πρώτο ΕΠΑΛ Ηρακλείου αντί στο τρίτο γυμνάσιο. Συγκεκριμένα, εδώ στο Ηράκλειο, το τρίτο γυμνάσιο, Φιλελλήνων μάλλον και Σκεπετζή, και το οποίο είναι εξεταστικό κέντρο, θα αντικατασταθεί από το πρώτο ΕΠΑΛ που βρίσκεται στην Κηπούπολη και συγκεκριμένα βρίσκεται στην οδό Αχέπα. Σε αυτό το εκλογικό κέντρο ψήφιζαν οι ετεροδημότες, άρα έχουμε μία μετακίνηση των ψηφοφόρων των ετεροδημοτών. Σε σύγκριση με τις εκλογές της 21ης Μαΐου, 1.000 εκλογείς περισσότεροι είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 2.021 εκλογείς περισσότεροι στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 259 περισσότεροι στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και 320 περισσότεροι στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Το ψηφοδέλτιο δεν θα σταυρώνεται και θα ρίχνεται μόνο συνδυασμός. Με το κλείσιμο των καλπών, στο επόμενο μισάωρο θεωρώ ότι θα, από μικρά εκλογικά τμήματα, τα οποία οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι είναι μικρός ο αριθμός τους, θα έχουμε αποτέλεσμα άμεσα.